να σου δώσει τις απαρτίες να κρίσεις οι γελίες. Θα μας αφιερώσετε λίγο χρόνο στο τέλος να μιλήσουμε για το, αυτά που έγιναν τον πρώτο τώρα. Θα πρέπει να το μιλήσουμε με τις συνεδρίες. Θέλω να με ενημερώσετε. Ποιος έδωσε εντολή να μου απαγορευτεί η είσοδο στην αίθουσα του Συμβουλίου, προχθές που ήταν ο πρόεδρος του Βουκαρδίας. Διότι όταν έφτασα εδώ με πρόσκληση, δύο κυρίες με οδηγήσαν έτσι στο διάλογο. Ποιος έδωσε την εντολή αυτή. Δηλαδή καταλήγουμε τον θεσμικό ρόλο του Δήμου, τον Δημοτικό Συμβούλο. Να κάνω και εγώ ερώτηση, θα απαντήσετε όλες μαζί. Ή μία-μία, τι θέλετε. Να απαντήσω σε αυτό, από ό,τι από να τα κάνουμε όλα μαζί, γιατί το ένα είναι... Ένα-ένα. Ωραία. Να απαντήσω κι εγώ, γιατί... Λοιπόν, υπήρχε αυστηρό πρωτόκολλο από το μέρος της Προεδρίας όσον αφορά τις τοποθετήσεις αυτών που θα παρευρισκόντουσαν στην ανακήρυξη του Προέδρου επί Δήμου Δημοτικού. Στον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου υποτίθεται ότι όλοι εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είμαστε οι οικοδεσπότες. Είμαστε οι οικοδεσπότες. Θεωρητικά λοιπόν και λόγω ευγένειας μπορούσαν να κάτσουν εδώ όλοι οι άνθρωποι που θα ερχόντουσαν από μακριά από την Αθήνα να παρευρίσκονται σε μια μεγάλη περιοδία το νησί και εμείς σαν οικοδεσπότες θα ήμασταν εδώ είναι το σπίτι μας. Έπρεπε να καθίσουμε όλοι γύρω γύρω στο τραπέζι. Δηλαδή αυτό ποιο θα ικανοποιούσε. Έχει να κάνει δηλαδή πού θα κάτσουμε. Έχει ένα πού θα κάτσουμε. Αυτό το νόημα είναι. Η αναγόρευση του Προέδρου είναι πού θα κάτσεις, Φραντζέσκο, εσύ. Όχι, πού θα κάτσω εγώ. Υπήρξε λοιπόν, εξήγησα, υπήρξε αυστηρό πρωτόκολλο και η ευγένεια υπήρξε αυστηρό πρωτόκολλο και τις ταμπέλες της ευγένειας της Καλή της έβαλε από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εντάξει, αυτό γνωρίζω, δεν ασχολήθηκα εγώ με αυτό πολύ, διότι είχαμε πάρα πολλά θέματα να λύσουμε. Αυτό γνωρίζω και οι λόγοι ευγένειας απαιτούσαν εμείς να παραχωρήσουμε τη θέση μας εφόσον το ήθελαν για την Προεδρία σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν υποτίθεται φιλοξενούμενοι ημών. Να σας κάνω μια ερώτηση. Είπατε ότι εμείς είμαστε, θα υποδεχόμαστε υποτίθεται τον πρόεδρο, έτσι. Οι οικοδεσπότες. Θα υποδεχόμαστε τον πρόεδρο και πρέπει να είμαστε εκτός ή όρθιοι. Όχι εκτός. Όχι. Και βέβαια, ούτε όρθιοι. Πού θα είμαστε. Γιατί στην υποδοχή του κυρίου Προέδρου και στην υποδοχή των όλων που είχαμε στην αίθουσα, ήταν δύο κυρίες που δεν ανήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει. Άρα έπρεπε εμείς οι σύμβουλοι, αν όχι εμείς της αντιπολίτευσης, εσείς, να είστε στην πόρτα. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί οι κυρίες που ήταν στην πόρτα δεν αντιπροσώπευαν. Από την Προεδρία της κυβερνήσεως σας είπανε να γράψετε Βιδάλης Νικόλος, τουλάχιστον δεν βγάλατε και τις ταμπέλες και τις βλέπουμε. Δηλαδή ο κύριος Βιδάλης ήταν σε αυτούς που θα καθόταν και ο κύριος Αθανασίου δεν μπορούσε να είναι ούτε όρθιος και τον έβγαλαν από την αίθουσα, είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι, από πού βγήκε το συμπέρασμα που εμείς 21, καλώς ή κακώς το ποσοστό που αναλογεί στον καθένα, εκπροσωπούμε όλο τον αδελφικό λαό και εμείς ψηφίσαμε θετικά και καλά κάναμε να γίνει επίτιμος δημότης. Δεν λάβαμε προσκλήσεις και να πω για το δικό μου θέμα, ο κ. Βιδάλης πήγε και άφησε την πρόσκλησή μου το πρωί της Παρασκευής στο φαρμακείο της κ. Βενετίκη και δεν είχε καν την ευαισθησία να με πάρει τηλέφωνο και να μου πει, ξέρεις, δεν ξέρω που μένεις, άμα ανέβεις πάρτι. Και έπρεπε να σας πάρω, να με πάρει η διαιτέρα σας. Αν σας είναι δυσάρεστη η παρουσία μας, πρέπει να μας ανοιχτείτε μέχρι το τέλος της θητείας σας. Γιατί μας έχουν στείλει κάποιοι, άλλους πολλοί, άλλους λίγοι εδώ, να τους εκπροσωπούμε. Και κακώς λέτε ότι σαν φιλοξενούμενοι δεν έπρεπε να μπούμε μέσα. Εγώ σας είπα ότι δεν θα έρθω, γιατί είναι έτσι η σκέψη μου. Αλλά τουλάχιστον να μπουν όρθιοι μέσα στην αίθουσα. Να τους αφήσετε να είναι όρθιοι και να είναι παρόντες. Γιατί βλέπω τώρα ακριβώς απέναντί μου, δεν έχω τίποτα με τον κύριο Βιδάλη, αλλά τουλάχιστον κάνετε τις ταμπέλες για να μην φαινόσαστε ότι μας κοροϊδεύετε.
Κύριε Επικούμα, παρακαλώ. Ένα λεπτό, θα μιλήσω και εγώ. Παρακαλώ, μα προηγούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι. Παρακαλώ, κύριε Καπέλα. Να θέσω εγώ το ίδιο θέμα και την εύλογη απορία μου. Δεν έχει γίνει πρώτη φορά. Απλώς αυτή φορά χάθηκε και πάρα πολύ, επειδή ήταν και η παρουσία του ανώτατου πολιτικού άρθρου. Αυτό που εγώ έχω διαπιστώσει είναι ότι δεν δίνεται το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο προβαδίσματος, όπως προβλέπεται από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το αντίθετο έγινε. Εδώ ήταν το ανώτατο συλλογικό όργανο που εκφράζει κοινωνικές δυνάμεις. Και αντί να κάθονται οι εκπρόσωποι των κοινωνικών δυνάμεων, καθόντουσαν με όλοι οι άλλοι πλην αυτών και μερικούς δεν τους αφήσαν να περάσουν. Αυτό μόνο σε έλλειμμα δημοκρατίας παραμένει, κύριε Δημαρχή. Ειλικρινά σας λέω και με λύπη και με θλίψη το διαπιστώνω, όπως διαπιστώνω και με θλίψη ότι υπήρξαν δημοτικοί σύμβουλοι που στα αντίθετα ή στα γέννηματα δεν τους καλέσατε καθόλου. Κύριε Δημάρχε, όταν καλείτε, μόνο στα γενέθλιά σας και στη γιορτή σας μπορείτε να καλείτε όποιον θέλετε. Στις επίσημες εκδηλώσεις θα πρέπει να καλείτε σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Δεν είναι σπίτι σας εδώ μέσα και δεν είναι σπίτι σας όποια εκδήλωση κάνετε που αφορά τη δημόσια λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου. Με θλίψη το διαπίστωσα και εγώ. Πραγματικά είναι απαράδεκτο. Και είναι απαράδεκτο γιατί βλέπω τη συγγενικά σας πρόσωπα και επιτρέπετε να δίνουν εντολές σε υπαλλήλους που δεν ανήκουν καν στο Δήμο και να επιβάλλουν το πού θα καθίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, πού θα σταθούν και πού θα καθίσουν ή θα πρέπει να τους διώξουν. Αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν τιμούν, δεν κοσμούν την άνδρο της δημοκρατίας και ακόμα, αν θέλετε, και αυτούς τους ανθρώπους που βάλατε μέσα, ουσιαστικά σε δύσκολη θέση τους βάλατε. Εγώ ντρέπομαι κυριολεκτικά να βλέπω τον εκπρόσωπο της μείζωνας αντιπολίτευσης που εκφράζει το άλλο μισό να κάθεται εκεί πέρα σε μια καρέκλα και έμαθα και άκουσα ότι τους αφήσατε να μπουν μέσα. Εγώ για μένα μία λέξη έχω να πω για όλα αυτά. Με θλίψη, δεν έχω καμία ανάγκη, ούτε θέλω και ειλικρινά άλλη φορά θα το σκεφτώ να θα έρθω. Με τέτοιες διαδικασίες, ούτε σε δείπνο, ούτε σε κέρμα. Δεν θέλουμε ούτε να έρθουμε, ούτε να φάμε, ούτε να πιούμε, ούτε βρίσκουμε την ευκαιρία αυτή. Αυτή είναι μια διαδικασία, μια λειτουργία. Οι εκδηλώσεις που γίνονται έχουν λαθάνουσες λειτουργίες και πρέπει να τις σεβαστούμε. Η εκδήλωση που έγινε πορθέτη, πάνω θα το πω, παραπέμπει στην εποχή των βασιλιάδων και τίποτα άλλο. Κύριε Κούμα, ένα μικρόφωνο για κύριε Κούμα να ανοίξει. Αλλά μια και αναφέρθηκε αυτό το ζήτημα, θα ήθελα να σας πω και ακόμα γιατί οι παραπονιές για τέτοια ζητήματα, τα οποία μπορεί να λυθούν πολύ εύκολα, ίσως και με μια συγγνώμη μέσω του Δημάρχου. Αλλά θέλω να σας πω, νομίζω ότι μιλάω εκ μέρους όλων των αγριωτών, ότι το τρίμηνο που πέρασε αυτό, μα η θεοσκέπαστη, μα ο πρόεδρος, μα οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες, έγιναν τόσο εξαιρετικά που αξίζετε όλοι εσείς εδώ ένα μπράβο, ένα έβγε για τον τρόπο συμπεριφοράς σας. Είσαστε εξαιρετικοί οικοδεσπότες. Γίναν όλα τέλεια, με πάρα πολύ κομψό τρόπο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το χαλάτε και το γνιάζετε. Αν έγινε και κάτι κατά λάθος ή κάποια παρεξήγηση, μπορείτε να το τολίσετε ιδιαίτερως, γιατί σας ακούνε όλοι οι αντιλότητες και νομίζω ότι χαίρονται για αυτό που έγινε. Μην το χαλάσετε. Κατά λάθος, επίτηδες, δεν θα ξαναγίνει. Δεν ρωτήσω, δεν θα ξαναγίνει. Η διαδικασία της πολιτείας και η λειτουργία έχετε απόλυτο δίκιο. Μην το χαλάσουμε όπως φέρε τόσο που δεν αξίζει το κόμμα. Να πω κάτι, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι αν τελειώσουμε. Να πω κάτι με την άδειά σας. Νομίζω ότι θα είναι αυτό το οποίο είπε ο κ. Κούμα. Εγώ την μέρα που ανέλαβα σαν πρόεδρο του Δημοτικού ανέλαβα και μια αυτονόητη υποχρέωση. Την υποχρέωση να προασπίσω το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Πραγματικά έγιναν πράγματα τα οποία και εγώ τα θεωρώ απαραδέκτα. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη εγώ, παρότι δεν ήμουν εγώ ο οποίο έκανε την διοργάνωση, για αυτή την υποτίμηση που δέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθόλου γιατί έπρεπε. Δεν είναι στα εγγραφή, αλλά πιστεύω
ότι έπρεπε να προβλέψω αυτά τα πράγματα. Θέλω και εγώ αδιανόητο ότι εδώ μέσα ήταν άνθρωποι που ήταν μη θεσμικοί. Ο κ. Δήμαρχος μπορεί να λέει ότι ήταν φιλοξενούμενοι μας, αλλά και εγώ έχω την εντύπωση ότι εδώ θα έπρεπε να είναι πρωτίστως οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι ανακήρυξαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε επίτιμο μέρος και σε επίτιμο δημότιο. Πέρα από αυτό, είμαστε εμείς οι οποίοι τον κάναμε το επίτιμο δημότιο και σε εμάς απευθύνθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απευθύνθηκε, παρακαλώ, κύριε Γιάννης. Επίσης έγιναν πολλά. Δηλαδή, πιστεύω ότι ήταν μια οργάνωση υπό την πίεση της Προεδρίας Δημοκρατίας και σαφώς συμφωνώ με τον κύριο Δήμαρχο. Η οποία ήταν αφόρητη σε κάποια σημεία, έγιναν κατά μένα λάθη, υποτιμήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ζητώ συγγνώμη επίσης που οι σύζυγοι και κάποιοι σύζυγοι ανέβηκαν και κάποιοι σύντροφοι του Δημοτικού Συμβούλου ανέβηκαν. Κάποιοι άλλοι σύζυγοι δεν ανέβηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητώ συγγνώμη κυρίως από τον Γιάννη Ντομίδα. Θέλω να το πω και θα πω σε ένα συμβούλιο άλλο, ο οποίος Γιάννης είναι εξαιρετικός συνεργάτης και εμποδίστηκε να ανέβει από εξωτερικό παράγοντα. Πιστεύω ότι ο Τελετάρχης σε αυτή τη διαδικασία ήταν εξωτερικός. Λοιπόν, εμποδίστηκε ένας τον Τελετάρχη να μου φέρει κείμενα τα οποία εγώ ζήτησα και του είπα στην πόρτα, σύζυγος του Δημοτικού Συμβούλου, ότι σήμερα δεν συγκαλεί ο πρόεδρος. Και δεν τον άφησα να ανέβει. Έγιναν πολλά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ έγιναν πάρα πολλές παραφωνίες, οι οποίες έπρεπε να τις είχα προβλέψει, παρότι δεν ήμουν εγώ ο τελεπαναλωτής, έπρεπε να αντιπροσωπεύσει το σώμα. Δεν το έκανα. Ζητώ για ό,τι έγινε, εις βάρος του Δημοτικού του Θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζητώ συγγνώμη ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Παλαιό, δέχομαι τη συγγνώμη σας, παρότι εσείς δεν είστε ο υπαίτιος και δεν έχετε ευθύνη. Θα πρέπει όμως να ζητήσει συγγνώμη και ο κύριος Δήμαρχος, γιατί προσωπικά θα μιλήσω. Θεωρούμε σαν υποτιμημένο άτομο από τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος όφιλε να μας συμπεριφερθεί όπως ορίζει ο νόμος. Δεν νομίζω και δεν έχω και σε τίποτα να κάνω και έγγραφο στην Προεδρία ότι η Προεδρία είπε φιλοξενούμενοι είναι οι εφοπλιστές και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα βγουν έξω. Θεωρώ ότι ακόμα μας κοροϊδεύουν. Κυρία Βασιλοπούλου, σε λίστα συγγνώμη για αυτό ακριβώς. Ναι, ακριβώς και δεν έχουμε τη συγγνώμη. Πέρα από το κύριο, θέλετε να μιλήσετε. Εγώ χαίρομαι πραγματικά. Χαίρομαι πραγματικά που άκουσα έναν άνθρωπο. Όχι, θα μιλήσω. Θα απαντήσω εντάξει. Που άκουσα έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά παρακολούθησε ως τρίτο πρόσωπο τα πάντα στο νησί μας. Είχαμε αφόρητη πίεση για τρία μεγάλα γεγονότα. Συν το γεγονός της προετοιμασίας που σε λίγο όλοι ξέρετε έχουμε ένα μεγάλο θέμα για το νησί, δεν αναφέρω καθόλου σε αυτό. Είχαμε λοιπόν την Προεδρία της Δημοκρατίας, είχαμε τον Πρόεδρο με ένα επιτελείο το οποίο πραγματικά ήταν στα τηλέφωνα δύο υπάλληλοι του Δήμου κάθε πέντε λεπτά, κυριολεκτό κάθε πέντε λεπτά και όσοι θέλετε και όσοι θέλετε λοιπόν να έχετε κάποια άποψη, ας ήσασταν εδώ να δείτε τι περνούσε ο Δήμος με τους ελάχιστους υπαλλήλους και με λίγους εθελοντές που βρέθηκαν για να βοηθήσουν την όλη εκδήλωση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είχαμε τον Ελληνικό Συνεργασμό. Είμαστε συνδιοργανωτές στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα της Ιστιοπλοείας. Υπήρχε αφόρητη πίεση. Σίγουρα γίνανε λάθη. Αν κάποιοι παρεξηγήθηκαν, ζητούμε συγγνώμη. Όμως, αυτό που λέτε, όντως, ως πρώτο άκουσμα, πραγματικά δεν είναι σωστό να μην είναι εδώ μέσα η Δημοτική Σύμβουλη. Θα σας πω όμως ότι η εκδήλωση αυτή θα μπορούσε να γίνει, όπως έγινε και σε άλλα μέρη, σε ένα μεγάλο κλειστό χώρο, σε ένα θέατρο. Στην πλατεία μετά την... Στην πλατεία, δηλαδή. Ναι. Η Προεδρία όμως είπε ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει στον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον χωρούσε γύρω στα 50 άτομα. Αυτό ακριβώς είπε. Δεν θέλω να κάνω αντίλογο. Εγώ θέλω να πω ότι το νησί μας ανταπεξήλθε άψογα και ο Δήμος και όλοι οι υπόλοιποι άψογα στις υποχρεώσεις, πήγε πάρα πολύ καλά και όταν, εφόσον υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις,
πραγματικά ζητούμε συγγνώμη. Οι ετικέτες όμως και οι ταπέλες στις καρέκλες, κυρία Βασιλοπούλου, δεν υπάρχει κανένα, γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ούτε και προς εσάς, κύριε Καμπέλη. Δεν υπάρχει καμία αντίθετη άποψη. Είχαν μπει από την Προεδρία, από το γραφείο του Πρόεδρου. Όταν εγώ το είδα, και εδώ λοιπόν είμαστε, με τον κύριο Διαμαντή και με την κυρία Αθηνά τη Μακρύ, εγώ το είδα την ίδια μέρα. Δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με την εθνοτυπία ποιος θα κάτσει πού. Διότι είχαν πει θα κάτσουν συγκεκριμένοι σε συγκεκριμένες θέσεις. Και ξαφνικά βλέπω ότι είναι. Εγώ υπήρχε και σύζυγος, συγγνώμη, σύζυγος του Προέδρου τη Έπειρου Αγρίων εδώ μέσα. Σύζυγος του Αγρίων τη Καθόλου εδώ. Αν βγάλει και σύζυγος. Εγώ θέλω να πω στον κύριο Δήμαρχο ότι την ίδια πίεση και πολύ περισσότερη την αντιμετωπίσαμε στην Εκκλησία. Γνωρίζουμε ακριβώς τι σημαίνει να φιλοξενεί τον Πρόεδρο και τις υποχρεώσεις. Αυτό δεν δικαιολογεί την απαξίωση που νιώθω. Θεωρείτε λοιπόν ότι στην Εκκλησία, γιατί δεν μου αρέσει να παραπονούμε, θεωρείτε ότι στην Εκκλησία λοιπόν υπήρξε σωστή διαδικασία. Η διαδικασία ήταν με υπόδειξη της κυρίας Άννας, που δεν ξέρω το επίθετο, που ήταν η ιδιαίτερα από το γραφείο Προεδρίας, η οποία με τον... Στα λόγια μου έρχεστε δηλαδή. Με τον λιμένα, ναι, σε εσάς δεν είπε να μην βγουν οι σύμβουλοι, τώρα να μην το πάμε πιο πέρα. Γι' αυτό όμως, να μην το πάμε πιο πέρα, έτσι. Όταν μπήκε ο Δήμαρχος στην Εκκλησία μαζί με τον Πρόεδρο, ο Πρόεδρος κάθισε στην καρέκλα που του είχαν τοποθετήσει, σωστά. Ο Δήμαρχος που θα πήγαινε. Δεν ήμουν μέσα στην Εκκλησία. Είχατε προβλέψει για τον Δήμαρχο που θα ήταν ο Δήμαρχος. Είχατε προβλέψει για τον Δήμαρχο. Βεβαίως. Ρωτάω, είχατε προβλέψει για τον Δήμαρχο. Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω λοιπόν να πω, εγώ δεν θέλω να παραπονεθώ. Και δεν το κάνω για να παραπονεθώ. Αλλά τουλάχιστον. Η πίεση που είχαμε κι εμείς. Δεν απαξιώσαμε για μας λόγο. Τουλάχιστον ας μην λέμε. Η άνδρος ακούστηκε θετικά προς τα έξω. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν το αμφισβητούμε αυτό. Δεν το αμφισβητούμε ότι είναι και την στην Εκκλησία. Ξέρω στην Εκκλησία ήταν ακυρώτατα. Στην Εκκλησία ήταν ακυρώτατα. Ήταν να αποβληθώ από την αρχαία, από τον κύριο Φάσκο. Αποβλήθηκα στα σκεφτικά εκείνη την ημέρα. Ξέρω ότι που έπρεπε να το Δήμαρχο ήταν τρεις πολιτευτές. Η Εκκλησία ήταν πολύ χειρότερη διαδικασία στην Εκκλησία από αυτό που έγινε εδώ. Σας είπα και πριν ότι έγιναν πάρα πολλά λάθη. Πρώτο πρώτος θα με γνωρίζω όσον αφορά την Πεπάκη. Τι θέλετε να μην μιλήσω, τι λύστε, τι κάνετε. Πέμπτη φορά πείτε κάτι και κόψτε. Παρακαλώ κύριε Πεπάκη. Το έχετε κάνει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν εκνευρίζεστε για μένα το μεδιακό. Τώρα που σας είπα ότι θέλω προηγουμένως τον λόγο και την τούπατε, θα το δώσετε με τον κύριο μετά τον κύριο Μασάκη. Είναι η τέταρτη φορά, κύριε Γιαμπάτη, ξαναπείτε. Λοιπόν, ωραία, προσωπική επίθεση σε μένα. Φυσικά προσωπική επίθεση σε αυτό. Προσωπική επίθεση, πάντα το συνηθίζατε. Δέχτηκα όσα και δεν ανακάω και όσα είπα. Προσωπική επίθεση, θέλετε να την κάνετε. Ξαναπείτε. Θέλετε να την κάνετε, προσωπική. Μην υπερτιμάτε τον εαυτό σας. Δεν επιτίθεται, παρακαλώ. Μην υπερτιμάτε τον εαυτό σας. Νομίζω ότι τα βίντεο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι στη διάθεση όλων και να κρίνουν. Αφήστε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αφήστε να μας κρίνει ο κόσμος και μην κρίνετε εσείς. Μην κρίνετε εσείς. Έχω το λόγο να μιλήσω. Για πέμπτη φορά, ναι. Ωραία. Εκτός κανονισμού και καταστατικό. Για μένα εκτός κανονισμού, έτσι. Να δω πώς θα τηρήσει τον κανονισμό στη συνέχεια. Μπορώ να μιλήσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, έλεγα ότι ήθελα λοιπόν, να πω το εξής, ότι ανεξάρτητα αν έγιναν λάθη και περισσότερο, κυρίως που έχει πολλές φορές με έλλειψη γνώσης όσον αφορά το πρωτόκολλο και αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος, αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο όμως, υπήρξαν και αυτό με θλίβει ιδιαίτερα, γιατί έχει γίνει και δεύτερη χρονιά και αυτό το σημείο, υπήρξαν σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αλλά και της συμπολίτευσης ανεξάρτητα που ουδέποτε κλήθηκαν. Δεν εκλήθηκαν επειδή διαφωνούν είτε για οποιοδήποτε λόγο. Αυτά είναι απαράδεκτα και δεν πρέπει κύριε Δήμαρχε να ξανασυμβούν για κανένα. Εδώ, αν δεν υπάρχει όλοι ισόταση μεταξύ των συμβουλίων. Όλοι είχαν κληθεί. Λοιπόν, δεν έχουν κληθεί και μην επιμένετε ακόμα και τώρα. Όλοι είχαν κληθεί. Εκτός κλήθηκαν. Να κλείσω λοιπόν και να κλείσω και με το τελευταίο ότι δεν μπορεί να διαχειρίζονται
τα θέματα των δημοσίων σχέσεων και της εθνοτυπίας μη θεστικά άτομα. Έχετε και εκπρόσωπο τύπου τι έχετε για δημοσίες σχέσεων, έχετε συμβούλους που θα μπορούσαν να κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά και όχι μη θεστικά. Αυτά παραδέχουν αλλούς. Ευχαριστώ. Παρακαλώ και να και να ολοκληρώσω. Άμα επιτρέπετε για εσύ να απαντήσω εγώ στον κύριο Καμπάνη, δεν έχετε κάτι. Παρακαλώ. Για να δουλέψετε όπως λιγάκι. Παρακαλώ. Πρώτος εγώ ζήτησα συγγνώμη σε απλώς Δημοτικού Συμβουλίου για την υποτίμηση που έκανα με το Δημοτικό Συμβουλίο στο τέλος του κ. Ανίσκη. Όμως θέλω να πιστέψετε, χωρίς να υπερασπίζουμε τον Δήμαρχο ή την εξωθεσμική που, γιατί όλοι αρχίσατε και μιλάτε για μια εξωθεσμική, πώς το λέμε, τελετάρχη. Εντάξει, κάποιοι είπαν και ονόματα, οκ. Όμως θα πρέπει να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι όλο αυτό έγινε για να, ειδικά για την αντιπολίτευση ή για τους διαφορούντες ή για τους ανεξάρτητους. Θα σας πω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι δεν έπρεπε να είστε απ' έξω. Όμως, εγώ είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εντάξει. Δεν ήμουν αριστερά από τον πρόεδρο, όπως έπρεπε να ήμουν στη μέση του τραπεζιού, γιατί η Προεδρία έκανε διαφορετικά τις καρέκλες. Αποβλήθηκα από την Εκκλησία, από τον Παπαμιχάλη, γιατί ήθελε να με βάλει κάτω από το ψαρτήρι και εγώ πήγα με τους πιστούς. Δεν επιτράπηκε στη γυναίκα μου να ανέβει στο Δήμο για να μου φέρει καν τα κλειδιά, με ζητά τρομοκράτης. Έτσι. Και η σύζυγο, ενώ άλλοι σύζυγοι ανέβηκαν, και μάλιστα κάποιοι όπως είπατε και εδώ, και κάποιες και σύντροφοι συμβούλων ανέβηκαν. Δεν επιτράπηκε στο γραμματέα να έρθει, στο γραμματέα μου να ανέβει επάνω, και σας πληροφορώ ότι εγώ είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είμαι ο αντιφρονό. Άρα λοιπόν θα ήθελα αυτό να το ξεχάσουμε. Δεν έγινε για τους αντιφρονούντες, έγινε λάθος. Χειρισμός για τον οποίο εγώ έπρεπε να το έχω προβλέψει ακριβώς αυτό που λέει ο κ. Καπάκης. Γιατί όταν η διαχείριση γίνεται από εξωθεσμικούς, μπορεί να γίνουν λάθη. Έπρεπε λοιπόν εγώ, επειδή είμαι θεσμικός, να έχω κοιτάξει τις καρέκλες πιο γρήγορα και να πω ρε παιδιά, τι θέλουν μέσα οι υποπλιστές και όχι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Όταν πλέον τη διαπιστώθηκε, όπως ο κ. Δήμαρχος που είπε, είναι ένα καλό κ. Κύριε Αρνήση, παρακαλώ. Τώρα μου λέει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ, τώρα μου λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι και εκείνος που καλέσει τον κύριο Δήμαρχο, αλλά τελικά η πόρτα δεν τον άφησε. Άρα, λοιπόν, δεν τον άφησε γιατί. Γιατί δεν ήταν στην πίστα. Αυτό. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ναι, αλλά όταν τους είπες. Η πίστα που είχε δώσει η Προεδρία. Έχουν γίνει παραλήψεις. Δεν έγινε παιδιά τίποτα να γίνει επίκη. Δεν έγινε κάτι επίκη. Η άλλη του είπα εγώ να έρθει. Και εσύ το ήξερα όταν έκανε και δεν πήγε. Κύριε Ανίση, παρακαλώ. Πέρα από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο μπορεί να συμβαίνει once in life, για να μας συμβαίνει, το έθιμο είναι, το συνήθιο είναι, ότι δεν καλούνται τα τοπικά, τα προκεχωρημένα φυλάκια. Και εμένα προσωπικά με απάλλαξε από τον κόπο γιατί δεν προτίθεμαι ποτέ να κάνω χρήση τέτοιων προσκλήσεων. Γιατί έχω μάθει να βλέπω τις γιορτές από το πεζοδρόμιο και από το βάθο. Και δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το συνήθειό μου να το αλλάξω. Ούτε θεωρώ σημαντικό γεγονός αν έγινε αυτό το τυπογραφικό να γίνει επίσημος πολίτης άνθρωπο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν θέλετε να προτείνω κάτι. Καταρχάς το πρώτο μου συμπέρασμα ήταν ότι η αίθουσα που έγινε η απονομία αυτού του τύπου ήταν λάθος, σαφώς χρειαζόταν κάπου με μεγαλύτερη αίθουσα. Και το δεύτερο, προτείνω μια που δεν καλεστήκαν τα τοπικά να κληθούν τα τοπικά. Να προσφέρει ένα καφέ ο Δήμαρχος το δημαρχείο και να μιλήσουμε και να δουλέψουμε να μιλήσουμε. Για τα κοινά προβλήματα. Το έχουμε κάνει πολλές φορές. Λοιπόν, μπορώ να πω έτσι, χωρίς να θέλω να έρθω την παράθεση με κανέναν. Μήπως θυμάστε η προηγούμενη και η προ-προηγούμενη Θεός και Πάσχου, πόσοι δημοτικοί σύμβολοι πήγαιναν στο τραπέζι. Δεν μιλάμε, συγγνώμη, για το τραπέζι τώρα. Όχι, μιλήσατε για το τραπέζι. Μήπως θυμάστε για το τραπέζι, γιατί ο κ. Καπάκης μιλήσατε για το τραπέζι. Μήπως θυμάστε. Μισό λεπτό. Εγώ κάνω ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα ρητορικό. Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι. Ως επικεφαλής αντιπολίτευσης, είχα την τιμή να είμαι πάντα προσκεκλημένος στο τραπέζι της Θεοσκευάσκου. Κανείς όμως δικός μου δημοτικός σύμβουλος δεν ήταν προσκεκλημένος. Ήμουνα μόνον εγώ. Ωραία. Αυτά λοιπόν τα σφάλματα που κάναμε, κύριε Παπαδάκη. Το κάναμε και εμείς το σφάλμα αυτό. Και το κάναμε και εμείς το σφάλμα αυτό την πρώτη φορά το 2015.
Το κάναμε το σφάλμα αυτό και είχαμε καλέσει μόνο επικεφαλής και είναι εδώ και η κυρία Αθηνά Κατσομύρου, η οποία είχε διαφωνήσει με αυτό και είχε απόλυτο δίκιο. Αθηνά, τα λέω καλά. Είχε απόλυτο δίκιο και από την επόμενη φορά το 2016 καλούσαν όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Όμως φαντάζεστε τι θα γίνει αν καλέσουμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, όλους τους προέδρους, που εγώ το αντιλαμβάνομαι, μακάρι να γίνει. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε. Ποιος μίλησε για το τραπέζι, εμείς... Απαντάω στον Μπάμπη. Απαντάω στον Μπάμπη, εμείς μιλήσαμε. Εγώ δεν είπα για τραπέζι. Θέλω λοιπόν να πω ότι σε ένα τραπέζι ή σε μία εκδήλωση που θα υπάρξουν προσκλήσεις, σίγουρα θα υπάρξουν και κάποια παράπονα. Ας μείνουμε όμως στο συμπέρασμα και στο αποτέλεσμα, κυρία Βασιλοπούλου. Αγαπητοί μου φίλοι, ας μείνουμε λοιπόν στο αποτέλεσμα. Με όποια λάθη γίνανε, με όποιες παραλήψεις, το αποτέλεσμα ήταν θετικό για το νησί. Θετικό. Ακουστήκαμε προς τα έξω, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν έχουμε λόγο να παραπονιόμαστε και να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα και να χαλάσουμε αυτό που έγινε αυτό το τρίμηνο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό δόθηκαν οι εκατέρωτα που εξηγήσει. Εγώ τη συγγνώμη θα αυτό το παρακαλώ, παίρνω στο θέμα τη ημερήσια διάταξη. Θέμα πρώτο.